Λοιπόν, να αρχίσουμε από τον Λάζαρη που μίλησε πρώτος. Πού είναι ο Λάζαρης? Συμπαθήστε με, είχαμε σκεφτεί το στρογγυλό τραπέζι να είναι της μιας ώρας τουλάχιστον και να έχουμε και με το διάλογο με το κοινό. Άμα ήθελε κάποιος και τώρα μαθαίνει το να τοποθετηθεί, να μιλήσει πάνω στο θέμα, έχει τον λόγο νίκη, γι' αυτό είπα 3-5 λεπτά για να μπορέσουν να μιλήσουν περισσότεροι. Ίσα θα κρυώσει και το φαγητό, η γίδα θα κρυώσει. Απλώς θα καταθέσω μια κεντρική παρατήρηση. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο για διάλογο. Καλό θα ήταν κάποια άλλη στιγμή να γίνει αυτό. Η ιδεολογική και αισθητική λειτουργία των πατριωτικών θουρίων σε κατοπινές εποχές. Αυτό δεν είναι, κύριε Πρόεδρε? Ναι. Ωραία. Λέω λοιπόν, από την ιστορική εποχή, περίοδο της αρχαϊκής εποχής, της πατριωτικής ελεγγύας του Καλλίνου και του Τυρταίου έως το Θούριο του Ρίγα, τα κλέφτικα τραγούδια και τα τραγούδια της Εθνικής Αντίστασης, μία κοινή ιδεολογική, πολιτισμική και πολιτική βάση συνέχει οριζόντια και διαχρονικά την ελληνική ιστορία. Προφανώς υπάρχουν, εννοείται αυτό, σαφείς ιστορικές, οικονομικές και κοινωνικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των αντίστοιχων κοινωνικών δομών και ιστορικών περιόδων όλου αυτού του εύρους που έθεσε ο κύριος Μότσιος στο συνέδριο, δηλαδή από τον 7ο αιώνα π.Χ. έως και το αντάτικο τραγούδι. Και τις φυλακές, στις οποίες εξετάζεται η λειτουργία, όπως το ονόμασε ο ίδιος, των πατριωτικών θουρίων. Από τη λειτουργία λοιπόν της πόλης κράτους και του θρησκευτικού δωδεκάθρου μέχρι τις επιμέρους πολιτιακές και πολιτισμικές διαφοροποιήσεις στην αρχαία Αθήνα και Σπάρτη, στην προεπαναστατική Ελλάδα του Ρίγα και των Ορθόδοξων Χριστιανικών Βαλκανίων, υπόδουλα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έως το θαύμα της εθνικής αντίστασης εναντίον του ναζισμού και του φασισμού, αποτυπώνεται κατά την άποψή μας μία σαφής πολιτισμική ιδιοτυπία. Ο κύριος Γιαλίνης θέσει ότι η Ελλάδα δεν είναι τόπος, είναι τρόπος, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό λοιπόν περίπου λέω και εγώ εδώ, να σας το πω απλά, για να μείνω στο κείμενο που είναι γραμμένο έτσι κάπως. Αυτή λοιπόν η πολιτισμική ιδιοτυπία, κατά την άποψή μου, είναι έντονη, διακριτική, διαρκής και καθολική, αποτυπωμένη αφενός σε αυτό που λέμε στη φιλοσοφία, στο πραξιακό πεδίο της ιστορίας, δηλαδή εκεί που ο άνθρωπος ενεργεί, μέσω των πολεμικών αγώνων των Ελλήνων εναντίον των κατακτητών και αφετέρου στην ανάγκη έκφρασης με έντεχνο τρόπο του αισθήματος ελευθερίας αλλά και διαδήλωση των ιδεών μιας κοινωνίας. Μία ιδεολογία αλλά και κουλτούρα καθολικής αντίστασης και απόλυτα ελεύθερης βούλησης αποτυπώνεται διαχρονικά τόσο στην περιοχή της δημοτικής λαϊκής ποίησης, δηλαδή στα κλέφτικα τραγούδια, αντάρτικα κλπ, όσο και στην έντεχνη ποίηση, πολεμικές ή πατριατικές ελεγγύες που αναφέρθηκα, Θούριος του Ρίγα και μπορούμε να πούμε Σολωμός, Σικελιανός, Ρίτσος κτλ. Η συνείδηση δηλαδή της ελευθερίας κατακυρώνεται και καταξιώνεται και διαχρονικά τιμάται ως πρώτη και μέγιστη αξία στην ελληνική ιστορία. Η διαχρονική και διακοινωνική συνείδηση της ελευθερίας εδράζεται, κατά την άποψή μου, στην προτεραιότητα της κοινωνικής ή εθνικής απελευθέρωσης που προηγείται, όπως αναφέρθηκε πριν, έναντι όποιας ατομικής ή ακόμη και ταξικής επιδίωξης. Η αντιστασιακή κουλτούρα, δηλαδή η συνείδηση ελευθερίας, ενσωματώνεται στην κοινωνική κλίμακα ως ιεραρχικά πρωταρχική πολιτισμική και ιδεολογική αξία. Προϋπόθεση, αρχίζοντας από την αρχαία ελεγγύα, είναι η ύπαρξη του αγαθού ή ενάρετου άνδρα, ο οποίος ενσωματώνει στοιχεία και ιδιότητες με θετική αποτίμηση. Η ποίηση τώρα που εξετάσαμε εμείς, ως κατεξοχήν κοινωνική μορφή τέχνης, μέσω δηλαδή των τεχνικών της ιδιοτυπιών, αναφέρθηκε ο κύριος Χούγκουλος σε κάποια από αυτά, εκφράζει, προβάλλει, αλλά και καλλιεργεί τη συλλογική μνήμη και σκέψη. Παρωθεί, καλλιεργεί και προωθεί τη συλλογική βούληση, η οποία θα εκφραστεί είτε μέσω της λαϊκής συνείδησης, είτε της ενσωμάτωσης του συλλογικού στην ιδιαιτερότητα της έντεχνης ατομικής ποίησης. Η υψηλή αισθητική αρματοσιά των πατριωτικών θουρίων αναδεικνύει την καλλιτεχνική ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης ποίησης, που η επίδρασή της είναι ισχυρή και εμφανής κατά την άποψή μας σε όλη την νεότερη ποίησή μας. Η αισθητική ταυτότητα της ποίησης που διερευνά το συνέδριο συναρτάται με την ουσιαστική ιδεολογική
και κοινωνική λειτουργία των φρουρίων στην ελληνική ιστορία διαχρονικά. Η αρμονική λειτουργία δομής και περιεχομένου είναι αξιοθαύμαστη και εντυπωσιάζει, κυρίως δε και εδώ είναι το συναρπαστικό, στη λαϊκή ποιήση. Οι σημαίνουσες ιδέες προκύπτουν με τρόπο όχι απλώς έντεχνο, μα και καθηλωτικό. Κατά την άποψή μου, σε αυτό οφείλεται στην έντονη συναισθηματική φόρτιση, στην πίεση των γεγονότων, στην οριακή σημασία μιας ελληνικής ιστορίας, η οποία εν πολλοίς κουβαλούσε το ιστορικό βάρος της οικουμενικής υπεράσπισης πανανθρώπινων αξιών. Καθόρισαν, μαζί με άλλους βέβαια παράγοντες που δεν μπορώ να πω τώρα, την αξία αυτής της ποίησης. Η αρετή της Ανδρείας στην υπεράσπιση της πατρίδας από τα αρχαία λεγεία, η προσβολή της τιμής και ατομικής αξιοπρέπειας που συνιστά η υποχώρηση μπροστά στον εχθρό, η φυγή από την πατρίδα για την επιβίωση και η εγκατάλειψη των πατρογονικών εστιών, η συντροφική και συναγωνιστική θυσία, είτε πρόκειται για τη φάλαγγα, τη σπαρτιατική, είτε για την εθνική αντίσταση από το 41 και μετά, οι κώδικες της θυσίας και της μη υποταγής των εχθρών, η υπερεθνική και διεθνική λειτουργία στο Ρίγα, η σύμπραξη των ανθρώπων ενάντια και μπροστά σε ασύμμετρες και καθολικές απειλές ελευθερίας, περίοδος του 40. Παρατηρούμε δηλαδή διαχρονικά ότι το ύψιστο και μέγιστο αγαθό της ζωής θυσιάζεται για να διασφαλιστεί και να επιβεβαιωθεί η ελευθερία του συνόλου. Κοινό στοιχείο η αμυντική, υπερασπιστική και όχι επιθετική θέση των πολεμιστών. Ο κώδικας ανθρωπισμού και σεβασμού της ζωής και της αξιοπρέπειας αφορά και στον εχθρό. Χαρακτηριστική είναι η στίχη του Κυρταίου για τους αντίπαλους μεσήμους. Η ποίηση λοιπόν των πατριωτικών θουρίων, εξηγώντας κυρίως θετικούς αξιακούς κώδικες και συμπεριφοράς, προβάλλοντας το γνήσιο ηρωικό αγωνιστικό πρότυπο θυσίας και αντίσταση προς κάθε κατεύθυνση, λειτουργεί και μπορεί να λειτουργήσει ανατρεπτικά και θετικά σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής. Στο ηθικό πεδίο, με την προβολή ενός πνεύματος αρετών που αποτελούν μέλημα της κοινωνίας. Στο ιδεολογικό και πολιτικό, με την υιοθέτηση ιδεών και πρακτικών που απελευθερώνουν την κοινωνία και το άτομο από εξαρτήσεις κάθε είδους. Η προτεραιότητα της συλλογικής ευθύνης και πρακτικής διαμόρφωσε την ιστορική συνείδηση των πατριωτικών θουρίων και εμπέδωσε το συλλογικό, το κοινωνικό και το εθνικό ως βέλτιο του ατομικού, εγωιστικού και ιδιωτελούς. Οι κοινωνικοί αγώνες με λίγα λόγια θρέφουν την τέχνη και αυτή, ως άλλος Απόλλωνας, κατεβαίνει από τον Όλυμπο της ατομικής δημιουργίας για να τραγουδήσει με πολλά χείλη το τραγούδι όλων. Ή κατά το Σεφέρι, είναι παιδιά πολλών ανθρώπων τα λόγια μας. Ευχαριστώ. Τρία λεπτά, Θανάση, και όλοι μας τρία λεπτά, όχι παραπάνω. Και μας η Βαλιακάδα έρχεται προς τα δω. Θανάση, πάει θα σε βρέξει. Πάει γίδα. Λοιπόν, μισό λεπτό μόνο. Σε σχέση με την ανακοίνωση του κυρίου Ράπτη, μου φάνηκε ότι είναι συμπληρωματική του προβληματισμού της δικιάς μου ανακοίνωσης, γιατί το κεντρικότερο θέμα είναι πώς μπορούμε να ορίσουμε αυτά τα τραγούδια. Νομίζω ότι αυτός ο διαχωρισμός που έκανα, δηλαδή ανάμεσα στα θούρια τα οποία είναι κατεξοχήν λόγια ποίηση, και η ποίηση η οποία προέρχεται από τον κόσμο της πόλης και τα δημοτικογενή, ποίηση η οποία προέρχεται από τον κόσμο της υπαίθρου, λύνει κάπως το θέμα. Δηλαδή, από τη μία μεριά, τα καθ' αυτό θούρια είναι καθαρή λόγια ποίηση και έτσι πια μας έχουν μείνει. Στα δημοτικογενή θα ήθελα απλώς να προσθέσω ότι ενώ ξεκινάμε τη μορφή μιας δημοτικής παράδοσης και θα μπορούσαν να εξελιχθούν έτσι, οι πολιτικές καταστάσεις απαγορεύουν την διαμόρφωση αυτών των τραγουδιών μέσα στον χώρο του λαού. Άρα λοιπόν νομίζω ότι σταματάει αυτή η διαδικασία. Για παράδειγμα το πολύ ενδιαφέρον μυρολόγιο το οποίο αναφέρατε από τα Καλάβρητα, υποθέτω ότι αν δεν υπήρχε αυτή η πολιτική κατάσταση εκδίωξης μετά θα μπορούσε να λειτουργήσει όπως το κλέφτικο ας πούμε τραγούδι, αλλά το γεγονός ότι σταματάει, δεν έχουμε άλλες παραλλαγές, δεν έχουμε άλλες προσθήκες, νομίζω ότι γέρνει την πάντα προς την πλευρά της επώνυμης ποίησης με τη λογική αυτή ότι δεν υπάρχουν
δεν υπάρχει επεξεργασία περαιτέρω. Και κυρίως μετά τη μεταπολίτευση, όταν καταγράφονται πια αυτά τα τραγούδια, νομίζω ότι σταματάει παντελώς η επεξεργασία τους. Δηλαδή, δεν θα λέγω ότι είναι μουσιακό είδος, αλλά αν κάποιος θέλει να το αναστήσει σήμερα, οπωσδήποτε να τρέχει στις πηγές. Αυτό. Να είστε καλά. Απόστολε Μπελάτη, θες να πεις κάτι? Ναι, από μισές κουβέντες θα πούμε όλοι τώρα από την τελευταία. Έχεις να πεις κάτι εσύ? Όχι. Θεωρώ ότι κάναμε ένα πολύ ενδιαφέρον συνεδρίο που ανέδειξε την ουσία της ποίησης από την εποχή του Κυρταίου μέχρι σήμερα. Φαντάζομαι ότι θα προχωρήσουμε και κάποια στιγμή θα μπορούμε να το δούμε αυτά σε επίπεδο διακειμενικών σχέσεων, ως και μια περίοδος επηρεάζει την άλλη, και έτσι να προχωρήσουμε να δείξουμε ένα καινούριο δρόμο στον χώρο της φιλολογίας. Αυτά είχα. Νομίζω, δεν ξέρω εγώ, είμαι σχεδόν ικανοποιημένος. Έτσι το φανταζόμουν αυτό το συνέδριο, έτσι έγινε. Πολλά υπόθηκαν, περισσότερα θα υποθούν στις ανακοινώσεις, στις γραπτές, τα κείμενα που θα δημοσιευτούν. Εκεί νομίζω θα έχει τη θέση του και το απραγματοποιητό σήμερα στρογγυλό τραπέζι με ένα κείμενο των δύο σελίδων, το πολύ των τριών σελίδων, που θα είναι το τέλος, και θα λέει για το πώς λειτουργεί το επαναστατικό τραγούδι, ή αν θέλετε το εμβατήριο, το πολεμικό εμβατήριο. Γιατί κοιτάξτε, έχουμε να κάνουμε με ένα είδος ποίησης που είναι παγκόσμιο, δεν είναι μόνο δική μας. Δεν είναι μόνο δική μας. Αρχίζουμε φυσικά από τον Καλίνο ως σήμερα, ως τα τραγούδια που μας είπε ο φίλος, το τριαντάφυλλος της φυλακής. Καλύψαμε μια μεγάλη περίοδο, δεν την εξαντλήσαμε, είναι εξάντλητη περίοδος. Αλλά κοιτάξτε, το ίδιο συνέδριο θα μπορούσαν να κάνουν. Ακούσατε το Βούλγαρο χτες. Τα ίδια μοτίβα εγώ άκουγα και νόμιζα ότι μιλάει ο Τυρταίος και ο Καλίνος μέσω των Βουλγάρων. Όχι, μιλάει η πραγματική, η αντικειμενική πραγματικότητα, η επαναστατική πραγματικότητα και η αναγκαιότητα να υπάρξουν θούρια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους, τους ομιλητές σε πρώτη σειρά. Κάναμε ένα καλό συνέδριο, κάναμε και μια καλή αρχή. Του χρόνου λέμε να κάνουμε ή, λέω διαζευτικά, ή η δεκαετία του 40 μόνο και θα προχωρήσουμε σε βάθος, ή ίσως να είναι προτιμότερο να κάνουμε κάτι, θέλουμε να καθιερώσουμε με τον φίλο μου, τον ακριβό, τον Σίμω, να καθιερώσουμε ένα συνέδριο ποίησης του Βαλκανικών χωρών και θα βγούμε και πιο έξω. Χθες είχαμε μόνο τον Βούλγαρο, του χρόνου αν το πραγματοποιήσουμε αυτό θα έχουμε Σέρβους, θα έχουμε Ούγγρους, θα έχουμε Αλβανούς, θα έχουμε Τούρκους, θα έχουμε Ουκρανούς, θα έχουμε Ρώσους και θα δούμε πόσο θα φτάσουμε. Θα δούμε. Λοιπόν, χίλια ευχαριστώ. Περάσαμε καλά, να περάσουμε καλά. Καλά. Δυο κουβεντούλες. Ευχαριστώ πολύ την παρέμβαση. Ακούσαμε αυτό το τρίμερο πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες. Και για αντάρτες και για ήρωες. Βέβαια το ζήτημα είναι περισσότερο σήμερα τι κάνουμε. Διότι εκείνοι έδρασαν όπως έδρασαν στους δύσκολους εκείνους καιρούς. Ίσως πρέπει να αναλογιστούμε και σήμερα αν θα πρέπει να δράσουμε με κάποιο τρόπο. Προσωπικά θέλω να σας προτείνω να ρίξετε μια ματιά σε μια πρόταση νέων ανθρώπων της ομάδας νέων Βρεβενών. Πρόκειται για την ιδέα του δημοσιοτικού δήμου Βρεβενών. Μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες στο διαδίκτυο ή αν θέλετε να αφήσετε το email σας να σας στείλω εγώ. Είναι μια πρόταση διαχείρισης των κοινών που στηρίζεται ουσιαστικά στην ενεργητική συμμετοχή όλων των πολιτών σε τοπικό πλέον επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Και την άνοιξη, αν δεν την βρεις, τη φτιάχνεις. Μπράβο, μπράβο. Εκ μέρους της βιβλιοθήκης, είναι πραγματικά ένα γεγονός, είναι μια διαπίστωση κοινή ότι ζήσαμε ανεπανάληπτες στιγμές σε αυτό το συνέδριο. Ανεπανάληπτες στιγμές, οι οποίες θα ταξιδεύουν στη μνήμη μας πλέον, έτσι μέχρι τα βαθιά μας γεράματα.
και στη μνήμη αυτού του τόπου, ο οποίος γράφει πραγματικά ιστορία αυτή τη στιγμή με αυτό το συνέδριο. Στη μνήμη της Κρανιάς, στη μνήμη της Βαλιακάντας. Είναι πολύ συγκινητικό το ότι διοργανώθηκε αυτό το τόσο όμορφο συνέδριο που, αν θέλετε, λειτουργεί απελευθερωτικά για μας τους ίδιους, για όλον τον κόσμο που θα το δει και θα το εισπράξει, γιατί αυτά που λεχθήκαν εδώ συνδέουν εποχές και δημιουργούν αυτή τη δυναμική για να δει ο νέος Έλληνας τους δρόμους που πρέπει πλέον να βαδίσει για να αποκτήσει την αξιοπρέπειά του. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.